Ma ποιο έγραψε αυτό το κατάλογο? Ο δάσκαλος κύριε. Τι έχει το κατάλογο? Τα ονόματά σας είναι γραμμένα λάθος. Εσένα για παράδειγμα, πώς σε λένε? Θανάσια Τζιαμή. Όχι βρε χαϊβάνι, το κινδύνι σε λέγουν. Το κινδύνι Τζιαμή. Εσένα πώς σε λένε? Δημήτρη Γκλάβα. Όχι βρε χαϊβάνι, Δημοσθένη Γκλάβα. Εσένα και πίσω. Εγώ είμαι ο Γιώργης. Ποιος Γιώργης βρε? Γοργίας είναι το όνομά σου. Γοργίας. Αγιώργη με λένε, το Γιώργη του χωριού. Σκασμός Χαϊβάνη, Γοργία σε λένε. Ακούστε όλοι προσεκτικά. Είμαι ο καινούργιος σας δάσκαλος και θέλω να μιλείτε σωστά. Θέλω να είστε επιμελείς μαθητές και να προσέχετε στο μάθημα. Να μην αντιληφθώ που κοιτάτε έξω στη μιλέα του σχολείου. Ποια είναι η μιλέα, κύριε? Δεν ξέρεις τη μιλέα, Γοργία? Αυτό το δέντρο που βρίσκεται έξω είναι η μιλέα. Όχι, δεν το ξέρεις. Αυτό δεν είναι η μιλέα, αλλά μια. Τι είπες, αναδέστητε? Εγώ δεν γνωρίζω καλά ποια δέντρα φύονται στην ελληνική ύπεθρο. Μα αφού αυτό το δέντρο είναι η μιλιά. Σκασμός, Χαϊβάνη! Μιλέα είναι! Έτσι είναι το σωστό του όνομα. Μα και δάσκαλε, αυτό είναι το ίδιο δέντρο που έχουμε στον κήπο μας. Κάνει τα ίδια άνθη, τα ίδια φύλλα, τους ίδιους καρπούς, δεν μπορεί παρά να είναι όπως η δικιά μου. Θα σταματήσεις ή θα σε αναπήσω? Οντόμαθε η μητέρα μου, το ξέρω από μικρός, το λέει όλος ο κόσμος. Σήκω επάνω και πλησίασε αμέσως. Πες πώς λέγεται αυτό το δέντρο, Μιλέα. Δεν το ξέρεις, κύριε δάσκαλε. Αυτό είναι μιλιά. Τι είπες? Τολμά να μου τη μιλάς. Δώσε μου το χέρι σου. Εντά λοιπόν, επιμένεις? Δεν μιλά αυτό το δέντρο. Επιμένω. Μιλιά είναι. Έτσι σε σκαϊβάνι. Τώρα θα σου δείξω εγώ. Πάρε κι αυτή. Τεσσεράκοντα παραμία θα σου δώσω. Μέχρι να καταλάβεις πως αυτό το δέντρο είναι μιλιά. Και όχι μιλιά. Και όχι μιλέα. Μα ακούς, τεσσεράκοντα παραμία. Γιούρτσι, γουλιά, θα πάνε στο Δαβίδ και Δαβίδ του να πω εκεί μια κουκλάκα κατά μισού στον Αγλιέφαρο. Τον άσχηλε η γουλιά. Παίρνει τη γουτσάρα και του κόσμου και να του